Θα επιλύσουμε τώρα μία άσκηση όπου θα εφαρμόσουμε το θεώρημα Μπολζάνο, όταν η άσκηση μας ζητάει να δείξουμε ότι μία εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα και η ρίζα ανήκει όχι σε ανοιχτό διάστημα όπως λέει το θεώρημα Μπολζάνο, αλλά σε ημιανοιχτό ή κλειστό διάστημα. Τα ανοιχτά διαστήματα είναι της μορφής α, β. Τα ημιανοιχτά διαστήματα είναι της μορφής α ανοιχτό β κλειστό ή κλειστό α ανοιχτό β. Και τέλος τα κλειστά διαστήματα είναι της μορφής α, β διάστημα κλειστό. Δηλαδή εδώ βάζουμε αγγείλη και εννοούμε ότι το χ είναι ανάμεσα στο α και στο β, αλλά μπορεί να πάρει και την τιμή α και την τιμή β. Ενώ στο ανοιχτό διάστημα το χ είναι ανάμεσα στο α και στο β. Στις ασκήσεις αυτές χρειάζεται να διακρίνουμε περιπτώσεις για να δείξουμε την ύπαρξη της ρίζας. Θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Ας γράψουμε την εκφώνηση μιας τέτοιας άσκησης. Να αποδείξετε ότι για κάθε λάμδα ανήκει στο R, η εξίσωση ημίτονο χ μείον ημίτονο λάμδα ίσον π δεύτερα μείον χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα ανοιχτό 0 π δεύτερα κλειστό. Η άσκηση αυτή μοιάζει με τις προηγούμενες που έχουμε λύσει και έχουμε εφαρμόσει το θεώρημα Μπολζάνο για να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση έχει τουλάχιστον μια ρίζα. Η διαφορά είναι ότι η ρίζα δεν ανήκει στο ανοιχτό 0 π δεύτερα διάστημα, αλλά στο ανοιχτό 0 κλειστό π δεύτερα, δηλαδή σε ένα ημιανοιχτό διάστημα. Θα εξηγήσουμε λοιπόν τι θα κάνουμε και πού θα χρειαστεί να διακρίνουμε περιπτώσεις για να αποδείξουμε την ύπαρξη της ρίζας. Το ξεκίνημα της επίλυσης είναι το ίδιο, δηλαδή ονομάζουμε την εξίσωση 1 για να μην την ξαναγράφουμε και τα φέρνουμε όλα στο πρώτο μέλος. Δηλαδή λέμε ότι η εξίσωση 1 είναι ισοδύναμη με την εξίσωση ημίτονο χ μείον ημίτονο λάμδα μείον π δεύτερα συν χ ίσον 0. Και αυτή είναι η εξίσωση 2. Θέτουμε f του χ το πρώτο μέλος και θα εφαρμόσουμε το θεώρημα Μπολζάνο. Σε ποιο διάστημα να ορίσουμε τη συνάρτηση f? Στο ανοιχτό 0π δεύτερα, στο ημιανοιχτό 0π δεύτερα ή στο κλειστό 0π δεύτερα. Ορίζουμε την F όπως και στις υπόλοιπες ασκήσεις που έχουμε λύσει στο θεώρημα Μπολζάνο, στο διάστημα κλειστό 0π δεύτερα. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε το θεώρημα Μπολζάνο. Απλώς δεν θα κάνουμε μόνο αυτό. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα Μπολζάνο, λέμε η F είναι συνεχής στο διάστημα κλειστό 0π δεύτερα. Γιατί? Η συνάρτηση αυτή δεν είναι πολυονημική γιατί έχει και το ημίτονο χ. Λέμε ως πράξη συνεχών και έτσι είμαστε ήσυχοι. Μας καλύπτει η θεωρία. Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε το θεώρημα Μπολζάνο ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, δηλαδή τι θα βρούμε. Θα βρούμε το f του μηδενός και το f του π δεύτερα. Ας ξεκινήσουμε από το f του μηδενός. Το f του μηδενός με τι είναι ίσο? Αντικαθιστούμε όπου χ το 0 και έχουμε ημίτονο του 0 μείον ημίτονο λάμδα, εδώ δεν αντικαθιστούμε το χ, δεν έχει χ για να βάλουμε 0, μείον π δεύτερα συν 0. Με τι είναι ίσο το ημίτονο του 0? Το ημίτονο του 0 είναι ίσο με 0, μείον ημίτονο λάμδα μείον π δεύτερα. Βγάζουμε το μείον κοινό παράγοντα και έχουμε ημίτονο λάμδα και π δεύτερα. Το ερώτημα είναι, τι πρόσημο έχει το μείον ημίτονο λάμδα και π δεύτερα, σε παρένθεση το ημίτονο λάμδα και π δεύτερα, είναι θετικό ή αρνητικό? Πώς θα βρούμε το πρόσημό του? Ο αριθμός π είναι περίπου 3,14, το π δεύτερα θα είναι περίπου πόσο? Ας πούμε 1,5. Μπορούμε να το βρούμε και με μεγαλύτερη ακρίβεια, αυτή η προσέγγιση μας φτάνει όμως. Το ημίτονο λάμδα τι τιμές παίρνει όταν το λάμδα ανήκει στο R? Το ημίτονο είναι πάντα ένας αριθμός ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1. Δηλαδή, για κάθε λάμδα ανοίξει το R, ισχύει ότι το ημίτονο λάμδα είναι μεγαλύτερο ίσο του μείον 1 και μικρότερο ίσο από το 1. Το ίδιο ισχύει και για το συνημίτονο οποιοδήποτε αριθμού. Σε αυτή την ανισότητα μπορούμε να προσθέσουμε το π δεύτερα και στα τρία μέλη και θα έχουμε, δεν θα μας χρειαστούν όλα, αλλά ας το γράψουμε εμείς, μείον 1 και π δεύτερα, μικρότερο ίσο του ημίτονο λάμδα, μικρότερο ίσο του 1 και π δεύτερα. Μας χρειάζεται μόνο αυτή η ανισότητα. Την υπόλοιπη δεν χρειαζόταν να τη γράψουμε.
Το θέμα είναι το π δεύτερα μείον 1. Είναι αριθμός θετικός ή αρνητικός? Τι πρόσημο έχει ο αριθμός π δεύτερα μείον 1? Έχουμε πει ότι το π δεύτερα είναι περίπου 1,5, άρα 1,5 μείον 1 είναι θετικός αριθμός. Ας σβήσουμε εδώ το συνεπάγεται. Να γράψουμε οπότε ισχύει ότι το 0 είναι μικρότερο από το μείον 1 και π δεύτερα μικρότερο ίσο του ημίτων λάμδα, δηλαδή, συγγνώμη, το ημίτων λάμδα και π δεύτερα είναι μικρότερο ίσο από το 1 και π δεύτερα. Δηλαδή, προσθέτουμε και στα τρία μέλη της ανισότητας το π δεύτερα. Μας χρειάζεται μόνο αυτή η ανισότητα και το μείον 1 και π δεύτερα είναι θετικό αφού το π δεύτερα είναι περίπου 1,5 όπως είπαμε. Τελικά έχουμε αποδείξει ότι το ημίτονο λάμδα και π δεύτερα είναι γνήσια μεγαλύτερο του μηδενός. Έχουμε λοιπόν ημίτονο λάμδα και π δεύτερα μεγαλύτερο του μηδενός. Άρα το μείον ημίτονο λάμδα και π δεύτερα είναι μικρότερο του μηδενός, διότι ισχύουν όλα αυτά. Δηλαδή, καλό είναι να μην αφήσουμε αυτή την ανισότητα χωρίς να την αιτιολογήσουμε πλήρως. Από το ότι το ημίτονο λάμδα είναι ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1, προκύπτει ότι το ημίτονο λάμδα και π δεύτερα είναι θετικό, το αιτιολογήσαμε πλήρως. Ας βρούμε τώρα το f του π δεύτερα και θα αιτιολογήσουμε επίσης το πρόσημό του. Αυτή είναι η f, αντικαθιστούμε όπου χ το π δεύτερα και έχουμε ημίτονο του π δεύτερα μείον ημίτονο λάμδα μείον π δεύτερα συν π δεύτερα. Μείον π δεύτερα συν π δεύτερα φεύγει. Με τι ισούται το ημίτονο του π δεύτερα? Το ημίτονο του π δεύτερα είναι ίσο με 1. Έχουμε λοιπόν 1 μείον ημίτονο λάμδα. Το 1 μείον ημίτονο λάμδα είναι αριθμός θετικός ή αρνητικός ή μπορεί να είναι και 0. Έχουμε γράψει ήδη ότι το ημίτονο λάμδα είναι μικρότερο ίσο του 1. Άρα το 1 μείον ημίτονο λάμδα θα είναι τι? Θα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, διότι από την ανισότητα ημίτονο λάμδα μικρότερο ίσο του 1, αν πάμε το ημίτονο λάμδα στο δεύτερο μέλος, θα έχουμε 0 μικρότερο ίσο του 1 μείον ημίτονο λάμδα. Έχουμε λοιπόν αποδείξει μέχρι εδώ ότι το f του μηδενός είναι μικρότερο του μηδενός και το f του π δεύτερα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Δεν είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι το f του π δεύτερα είναι μεγαλύτερο του μηδενός, μπορεί να είναι και ίσο για κάποιες τιμές του λάμδα. Εδώ είναι που θα χρειαστεί να διακρίνουμε περιπτώσεις. Οι δύο περιπτώσεις που θα διακρίνουμε είναι αν το f του π δεύτερα είναι μεγαλύτερο του μηδενός και αν είναι ίσο με το 0. Θα πρέπει και στις δύο αυτές περιπτώσεις να αποδείξουμε ότι η εξίσωση αυτή ή αλλιώς η f έχει τουλάχιστον μία ρίζα. Πρώτη περίπτωση, αν το 1 μείον ημίτονο λάμδα είναι μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή το f του π δεύτερα είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Τότε το f του μηδενός επί f του π δεύτερα θα είναι μικρότερο του μηδενός, γνήσια, αφού το f του μηδενός είναι αρνητικό και το f του π δεύτερα είναι θετικό. Και επειδή η f είναι συνεχή στο 0 π δεύτερα, θα έχουμε σύμφωνα με το θεώρημα Μπολζάνο τι? Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα χ0 ανήκει στο ανοιχτό 0 π δεύτερα, τέτοιο ώστε το f του χ0 να είναι ίσο με το 0. Το f του χ0 όμως, αν κοιτάξουμε την f, είναι ημίτονο χ0 μείον ημίτονο λάμδα μείον π δεύτερα συν χ0 ίσον 0. Αποδείξαμε λοιπόν αυτό που ζητούσε η άσκηση, ότι αυτή η εξίσωση έχει τουλάχιστον μια ρίζα στο διάστημα 0 π δεύτερα. Μάλιστα ανοιχτό σε αυτή την περίπτωση. Γιατί υπάρχει κάποιος αριθμός χ0 που επαληθεύει αυτή την εξίσωση και ισοδύναμα την εξίσωση 1, αυτό που θέλαμε. Στην περίπτωση λοιπόν που το 1 μείον ημίτων λάμδα είναι θετικό, από τον Μπολζάνο υπάρχει κάποια ρίζα. Υπάρχει όμως και δεύτερη περίπτωση που το 1 μείον ημίτων λάμδα είναι ίσο με το 0. Για να δούμε και αυτή την περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση, αν 1 μείον ημίτων λάμδα είναι ίσο με το 0. Τότε θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η f έχει μία τουλάχιστον ρίζα και πάλι. Δηλαδή υπάρχει κάποιο χ0 που αυτό είναι ίσο με 0. Ποιο είναι αυτό?
Αν κοιτάξουμε εδώ, το f του π δεύτερα είναι ίσο με 1 μείον ημί των λάμδα. Αν το 1 μείον ημί των λάμδα είναι 0, το f του π δεύτερα είναι 0. Αν λοιπόν το 1 μείον ημί των λάμδα είναι 0, τότε το f του π δεύτερα είναι 0. Άρα η f έχει ποια ρίζα? Πότε η f μηδενίζεται? Πότε η f γίνεται ίση με το 0? Για ποιο χ 0? Φαίνεται, είναι γραμμένο, αρκεί κάποιος να μπορεί να το δει. Το π δεύτερα είναι η ρίζα. Αν βάλουμε όπου έχει 0 το π δεύτερα, το f του π δεύτερα είναι ίσο με το 0. Αν λοιπόν το 1 μείον ημί των λάμδα είναι 0, τότε το f του π δεύτερα είναι ίσο με 1 μείον ημί των λάμδα, είναι ίσο με το 0. Άρα η f έχει ρίζα το χ 0 ίσον π δεύτερα, το οποίο προφανώς ανήκει στο διάστημα ανοιχτό 0 π δεύτερα κλειστό. Γι' αυτό η άσκηση έλεγε ότι η ρίζα ανήκει στο διάστημα ανοιχτό 0 π δεύτερα κλειστό, γιατί υπάρχει περίπτωση η ρίζα να είναι και το π δεύτερα. Να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε αυτό το διάστημα. Τα φέρνουμε όλα στο πρώτο μέλος, θέτουμε f του χ, βρίσκουμε το f του 0 που είναι μικρότερο του μηδενός πάντα και το f του π δεύτερα το οποίο είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός και παίρνουμε δύο περιπτώσεις. Αν το 1 μείον ημί των λάμδα είναι θετικό, τότε το f του π δεύτερα είναι θετικό, το f του 0 είναι αρνητικό. Άρα σύμφωνα με το θεώρημα Μπολζάνο υπάρχει ρίζα για την f, κάποια ρίζα χ 0 που ανοίξει στο ανοιχτό 0 π δεύτερα. Στην περίπτωση όπου το 1 μείον ημί των λάμδα είναι ίσο με το 0, τότε το f του π δεύτερα που είναι 1 μείον ημί των λάμδα είναι ίσο με το 0. Άρα η f έχει ρίζα το π δεύτερα. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση η εξίσωση f του χ ίσον 0 ή αλλιώς αυτή η εξίσωση έχει τουλάχιστον μια ρίζα στο διάστημα 0 π δεύτερα. Γράφουμε λοιπόν και την απάντηση. Άρα σε κάθε περίπτωση η εξίσωση f του χ ίσον 0, συνεπώς και η ισοδύναμη της εξίσωση 1, έχει τουλάχιστον μια ρίζα στο διάστημα ανοιχτό 0 π δεύτερα κλειστό. Αυτή είναι η απάντηση. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αντιμετωπίζουμε τις ασκήσεις όπου μας ζητείται να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση έχει τουλάχιστον μια ρίζα είτε σε κλειστό είτε σε ημιανοιχτό διάστημα.